Εγώ με τον Υπουργό δεν είχα καθόλου καλή σχέση όταν ήταν Υπουργός Υγείας. Εχμηρά σχόλια άφησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας από την Καλαμάτα για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά το Σάββατο και στην οποία δεν προσκλήθηκε ο Περιφερειάρχης ενώ παραβρίσκονταν οι φορείς της περιοχής. Ήλπιζα ως Υπουργός Τουρισμού και είχαμε ξεκινήσει μια καλή συνεργασία. Ότι, εν πάση περιπτώσει, ερχόμενος στην περιφέρειά μας ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε εκδήλωση που οργάνωνε η περιφέρεια θα είχε το τάκτ να καλέσει τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο τον κάλεσε, όταν ήμουν εγώ Δήμαρχος, δεν ερχόταν ποτέ, ούτε στο Δημαρχείο, ούτε συμμετέχει, με πείρασε, ούτε με ενώθησε ποτέ. Ο κύριος Νίκας μίλησε ακόμα για τις χείριστες σχέσεις που είχε με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια όταν ήταν Υπουργός Υγείας. Αυτές όμως οι κακές σχέσεις φαίνεται πως συνεχίστηκαν μέχρι και σήμερα. Και λυπάμαι ειλικρινά γι' αυτό και για το περιεχόμενο του λόγου του και, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν άκουσαν το θεσμό εκείνο, ο οποίος χρηματοδοτεί, ο οποίος συντονίζει, ο οποίος προβάλλει και ο οποίος αγωνίζεται ως πρωταγωνιστής για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Η περιφέρεια, όπως υπερτόνισε Πολάκης ο Περιφερειάρχης, είναι το όργανο που χρηματοδοτεί τις καμπάνιες τουρισμού και είναι αυτή που έχει και τον τελευταίο λόγο. Η περιφέρεια κάνει οργανωμένες ενέργειες για την ανάδειξη της περιοχής. Αν δεν είναι παρούσα η περιφέρεια, ποιος αλήθεια θα είναι παρόν σε τέτοιες εκδηλώσεις όπου μετέχει, παρακαλώ, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα σημαντικό διάλογο με πολλά και σοβαρά θέματα, συμπλήρωσε στο τέλος ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.